που ο Γιάννης ανέβασε στο Instagram κάποια σχόλια που γίνανε απέναντι σε αυτό το κομμάτι και λέγανε ότι αυτό μπορεί να είναι διαφημιστικό τρίκ, τι κάνει ο άνθρωπος Γιάννης στην επικαιρότητα. Ποιος έχει γράψει αυτό? Κόσμος από κάτω. Στα social media. Στα social media. Τραγικό πάρα πολύ. Ή ας πούμε τι άλλο έλεγε. Τι είπε να προβληθεί. Για να διαφημίσει. Όχι μόνο αυτό, ότι όταν εσύ φωτογραφίζεσαι και βγαίνει σεξ είναι καλά και μετά φταίει ο άλλος. Καλά, αυτό είναι τέτοια σχόλια, τέτοιου τύπου. Τα ανέβασε ο Γιάννης δείχνοντας τα ονόματα όλων αυτών που τα γράψανε και πολύ καλά έκανε. Και θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό το hating πρέπει να έχει κάποια όρια. Δηλαδή, έχουμε εμείς χτιθόμαστε προς τα έξω να ακούμε κάποια πράγματα και να γράφονται κάποια σχόλια και είναι κάποιοι άνθρωποι από τον καναπέ τους που πραγματικά δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν και θεωρούν ότι το καλύτερο είναι να βγουν και να γράψουν κάτω από σένα. Ας μην πω. Ναι. Ναι. Και τέλος πάντων, κάθε για τη ζωή σου, για τα παιδιά σου, για να αρρωστήσεις, για να πεθάνεις, για να. Όλα αυτά σου εύχονται, όλα μαζί τα παίρνεις σαν δωράκι. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που περνάνε τη γραμμή. Ναι. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι με τον εαυτό σου γράφοντας κάτι τέτοιο σε μια γυναίκα που έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή. Και είναι και τόσο νοχό, έτσι. Δηλαδή, συμβαίνει το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί σου γράφουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να μην έχεις καθόλου καρδιά, καθόλου συναίσθημα. Ναι, δεν ξέρω τι άνθρωποι είναι αυτοί. Πραγματικά. Και το τρομερό και το τρομακτικό είναι ότι είναι ανάμεσά μας. Ναι. Και έχουν ένα κινητό στα χέρια. Τέλος πάντων, αλλάξουμε κλίμα.